Η αλληλεπίδραση της μητέρας και γενικά των γονιών με το παιδί τους είναι πάρα πολύ σημαντική για την ψυχοκινητική του εξέλιξη. Βρείτε κάθε μέρα απαραίτητο ποιοτικό χρόνο για να ασχοληθείτε με το παιδί σας. Κρατήστε το αγκαλιά, χρησιμοποιείτε μάρσιπο ή καγκαρού και όπως την διδαχτήκατε στην μονάδα. Έτσι το μωρό σας θα είναι κοντά σας, θα ακούει τους χτύπους της καρδιάς σας, θα σας μυρίζει και αργότερα βρείτε χρόνο να παίξετε μαζί του, να ασχοληθείτε με παιχνίδια, με χρώματα. Στην αρχή για τα πρόωρα μωρά προτιμούμε απλά χρώματα και απλά παιχνίδια, τα οποία γίνονται πιο σύνθετα όσο το μωρό μεγαλώνει. Δώστε του αρκετό χώρο για να μπορεί να κινείται, Αποφύγετε τις πιπίλες, οι οποίες δηλώνουν και κάποια συναισθηματική αστάθεια και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και στην ομιλία, καθώς επίσης και τις περπατούσες, οι οποίες μπορεί να καταστούν επικίνδυνες ιδιαίτερα για τα πρόωρα μωρά και δεν τα βοηθούν στο να περπατήσουν ανεξάρτητα, αντίθετα δημιουργούν λάθος κινητικά πρότυπα. Επίσης, ε, ασχοληθείτε με το μωρό μακριά από συσκευές με θορύβους, όπως είναι η τηλεόραση. Προτιμήστε τα βιβλία και τα παιχνίδια παρά τις οθόνες. Σύμφωνα με συστάσεις ειδικών δεν επιτρέπεται ε, η ενασχόληση του παιδιού με βίντεο, τάμπλετς και τηλεόραση ε, κάτω των 18 μηνών καθόλου στη συνέχεια μέχρι ε, από 2 έως 5 έτη το πολύ μία ώρα την ημέρα και όχι περισσότερο. Αφήστε το μωρό σας να περπατήσει ξυπόλυτο, μιλήστε του με τον ήχο της φωνής σας και με χρωματισμό της φωνής σας για να μεταφέρετε συναισθήματα. Γενικά ασχοληθείτε με το μωρό σας, με ποιοτικό χρόνο, ούτω ώστε να το βοηθήσετε στην ψυχοκινητική του εξέλιξη όσο γίνεται περισσότερο και έτσι ακόμα και τα πρόωρα μωρά μπορούν να κερδίσουν ε, το χαμένο έδαφος. Ο χρόνος του παιχνιδιού με τα πρόωρα μωρά μπορεί να αφιερώνεται κάθε μέρα στην προύμητα θέση, που είναι μια θέση που βοηθάει πάρα πολύ το πρόωρο μωρό στον μυϊκό του τόνο. Είναι καλά να συνοδεύετε το παιχνίδι στα παιδιά με τους γονείς τους με μουσική και μη φοβάστε σε καμία περίπτωση να παίρνετε αγκαλιά το μωρό σας, ακόμη και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό, γιατί το δέρμα που είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος μεταφέρει μέσω της αφής ε, πολύτιμες πληροφορίες στον εγκέφαλο. Οι γονείς των προώρων πρέπει να αντιμετωπίσουν το μωρό τους όπως ακριβώς θα αντιμετώπιζαν ένα τελειόμενο μωρό. Συνήθως είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και ανήσυχοι, πολύ υπερπροστατευτικοί για το μωρό, δεν το αποχωρίζονται εύκολα και τέλος δεν βάζουν όρια έτσι το αφεντικό γίνεται το μωρό. Αυτή η ατμόσφαιρα όμως μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και την ομαλή και φυσιολογική ψυχοκινητική του εξέλιξη.